Λέγομαι Λουκάς Λουκίδης και έρχομαι για δεύτερη φορά στο Ελληνικό, στο Συμπόσιο Γλυπτικής, στο κάλεσμα του δασκάλου μας Θόδωρου Παπαγιάννη, για να εμπλουτίσουμε τη συλλογή του μουσείου, η οποία εδώ και 5 χρόνια συνεχώς μεγαλώνει με έργα γνωστών καλλιτεχνών, φίλων, συναδέλφων. Το Ελληνικό έχει μετατραπεί σε μια υπαίθρια έκθεση γλυπτικής, που σιγά σιγά θεωρώ ότι γίνεται ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τον κόσμο της τέχνης. Μια βόλτα ακόμα και σε εμάς που ξέρουμε λίγο πολύ πώς έχει διαμορφωθεί ο χώρος, δείχνει τη συνεχώς ανανεώμενη συλλογή και πολλές φορές βρίσκεσαι σοκαρισμένος μπροστά σε εντυπωσιακά έργα τα οποία έχουν γίνει σε ανύποπτο χρόνο. Αυτό είναι επίτευγμα του Θόδωρου Παπαγιάννη, βέβαια, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να υλοποιήσει ό,τι ιδέα έχει και ένα τόσο μεγάλο συμβάν. Τώρα για το φετινό συμπόσιο, είναι το δεύτερο που συμμετέχω, είχα συμμετάσχει στο πρώτο πριν από 5 χρόνια και τώρα συμμετέχω με ένα έργο σε μάρμαρο, παρότι δεν θεωρώ ότι το μάρμαρο είναι το καλύτερο για μένα, με κουράζει. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρον σαν υλικό και μου δίνει πράγματα που δεν μπορεί να μου δώσει κανένα άλλο υλικό. Και κάνω ένα αντικείμενο, όπως και το προηγούμενο, το οποίο είναι ένα ευρυμένο αντικείμενο βιομηχανικό, θέλοντας έτσι να αντιπαραβάλω την μορφή της πέτρας και του βράχου, το τυχαίο έβριμα του βράχου με το τυχαίο έβριμα το βιομηχανικό. Αυτή τη φορά θα γίνει ένα έργο σε 3 μέρη, το οποίο θα είναι ένα θράβσμα του θράβσματος, δηλαδή και το έργο που θα κάνω θα είναι σπασμένο σε 3 κομμάτια και θα αποτελείται από αυτά τα 3 κομμάτια εδώ πέρα που είναι ημιτελή ακόμη. Ελπίζω να καταφέρω να το τελειώσω μέχρι το τέλος. Το μουσείο, όπως είπαμε, είναι μια προσπάθεια του Θόδωρου Παπαγιάννη, η οποία είναι πολύ σοβαρή. Το ήξερα ξεκινώντας δηλαδή ότι θα το πάρει πολύ σοβαρά, αλλά όχι τόσο πολύ, δηλαδή όσο σιγά σιγά εξελίσσεται και γίνεται ένα πολύ σημαντικό μουσείο στον ελληνικό χώρο. Σιγά σιγά πιστεύω ότι θα ξεπεράσει δηλαδή τα όρια και της Ηπείρου και του χωριού και θα γίνει πολύ γνωστό στην Ελλάδα και είναι ένα πράγμα το οποίο φυσικά και δεν υπάρχει παρόμοιο του. Αυτά. Ελπίζουμε στη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση και να είναι καλά ο Θόδωρος Παπαγιάννης να το μεγαλώνει και να το επεκτείνει.